Συναγερμός σήμανε σε λιμενικό και ΚΑΒ νωρίς το πρωί, όταν ο καπετάνιος φορτηγού πλοίου, που ήταν δεμένος στην προβλήτα 6 του λιμανιού στο Ηράκλειο, αντιλήφθηκε ότι μέσα στο νερό επιπλέει ένας άνθρωπος που δεν έχει τις αισθήσεις του. Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και έσπευσαν άνδρες του λιμεναρχείου, καταφέρνοντας να ανασύρουν από το νερό νεκρό τον 67χρονο Ρουμάνο ναύτη, όπως προέκυψε, του φορτηγού πλοίου, δίπλα στο οποίο βρέθηκε να επιπλέει. Το ότι μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου βρισκόταν ένα πτώμα να επιπλέει στη θάλασσα, εντόπισε νωρίς το πρωί περίπου στις 7 ο καπετάνιος του φορτηγού πλοίου, που ενημέρωσε το λιμεναρχείο, το οποίο έστησε επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί από το νερό ο άτυχος 67χρονος Ρουμάνος ναύτης. Πρόκειται για το φορτηγό πλοίο Ζωή που έφτασε στο Ηράκλειο με 6 μέλη πληρώματος και είχε δέσει χθες στο λιμάνι, ενώ θα έφευγε είτε σήμερα είτε αύριο, αφού φόρτωνε τόνους σκραπ μετάλλων. Σε αυτό το φορτηγό πλοίο, του οποίου την Πρίμνη βρέθηκε να επιπλέει το άψυχο σώμα του 67χρονου, εργαζόταν ως ναύτης, ο οποίος φέρεται χθες το βράδυ να βγει και εκτός λιμανιού για να αγοράσει κάποια πράγματα. Άλλωστε, δίπλα του, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε μια τσάντα με σουβλάκια, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε καταναλώσει και ποσότητα αλκοόλ. Αν και η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται, εν αναμονή και της ιατροδικαστικής εξέτασης, ανάμεσα στα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι κατά την επιστροφή του στο πλοίο για άγνωστους λόγους να έπεσε στο νερό, χωρίς πάντως μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον να προκύπτουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.